Γεια σας. Εάν θυμάστε, σε προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει για το βλακώδη τρόπο εντοπισμού της Omicron που είχε προταθεί. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου εντοπισμού ήταν η μείωση του specificity του PCR. Αφού λοιπόν κατάλαβαν τη βλακεία τους, ερωτηματικό εδώ, ανακοινώνουν το νέο τεστ PCR για την Omicron με το όνομα OMMET, από το Omicron Method. Οι ίδιοι μάλιστα περιγράφουν ότι η προηγούμενη μέθοδος έχει χαμηλότερο specificity και βγάζει πολλά ψευδή θετικά, όπως σας είχα πει και εγώ. Λένε, this differential result is interpreted as corresponding to a SARS-CoV-2 positive sample containing the Omicron variant. Although much more rapid than sequencing identification, SGTF suffers from lower specificity. Το SGTF είναι το S-gene target failure που είχαν προτείνει, δηλαδή όταν δεν βρίσκαν τον κώδικα στο γονίδιο το spike. Ισχυρίζονται επίσης το παρακάτω. The method is based on the widely used RT-PCR technique and successfully detects the Omicron variant in silico. It is a very quick test, easy to do, quicker than the sequencing and other methods now available. RT-PCR is simple to set up in any biotech laboratory that can conduct PCR assays. Bioinformatics prediction tests demonstrate that the sequences in the primer sets are highly accurate and do not match the genetic sequences of other viruses, including other coronaviruses or SARS-CoV-2 variants. Δηλαδή το specificity είναι πολύ μεγάλο και σκοπεύει την Omicron και μόνο. Στο paper που παρουσιάζουν δίνουν μόνο ένα κώδικα δυστυχίας σε ένα μόνο γονίδιο και μήκους 23 νουκλεοτιδίων. Επίσης λένε ότι το τεστ θα είναι πλέον πολύ πιο γρήγορο από τα μέχρι τώρα τεστ. Εδώ έχουμε κάτι αρκετά περίεργο. Όμως, πράγματι αυτή η σειρά βιολογικού κώδικα των 23 νουκλεοτιδίων, τα bits που λέγαμε, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο βακτήριο, ιό ή κορονοϊό. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ζωικό ή φυτικό οργανισμό στη Γη, παρά μόνο στον Omicron. Αυτό και αν είναι specificity. Υπάρχει μια εξαίρεση. Καθώς ο κώδικας υπάρχει αυτούσιος μόνο στο ζουζουνάκι, που ζει σε λίμνες και νερολακούς και λέγεται λιμνίφιλους λουνάτους. Εάν λοιπόν πιείτε νερό από λιμνούλα, προσέξτε μην καταπιείτε κανένα από αυτά, γιατί μπορεί να βγείτε θετική στην Omicron. Επίσης όλη η έρευνα και δημιουργία αυτού του τεστ έγινε in silico. Δηλαδή ψηφιακά και μόνο στον υπολογιστή. Καμία δοκιμή σε απομονωμένο εργοστηριακό στέλεχος της Omicron. Η Omicron λοιπόν, αφού βγήκε από το πουθενά, μετά από 1,5 χρόνο ύπνου, εξαπλώθηκε αμέσως και έχει και κομμάτι κώδικα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη φύση εκτός από του λιμνίφιλου λουνάτου. Μάλλον βρήκαμε που κοιμόταν. Σε μια λιμνούλα στην Αφρική. Δεν ξέρω τι άλλο ετοιμάζουν, αλλά αυτό το τεστ θα είναι μεγάλης ακριβίας, αρκεί να μην ανεβάζουν και πάλι τους κύκλους του PCR πάνω από 28, και θα βγαίνει σε πολύ λίγο χρόνο.